Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα κυρία Σαμαλαδά. Χρόνια πολλά στους ακροατές. Να προσέξουμε πολύ αυτές τις μέρες, αλλά για να έχουμε πολλά χρόνια. Αυτό έχει σημασία. Σωστά, γιατί θέλω στο τέλος της συζήτησής μας να δώσουμε και μια συμβουλή, γιατί πολλοί έρχονται από μακρά περίοδο νηστείας, 40 ημερών ή ακόμη και από αυτήν της τελευταίας μεγάλης εβδομάδας. Και ξέρετε, πέφτουμε μετά στα μούτρα από την νηστεία σε όλα τα λιπαρά, από κατσικάκια μέχρι ό,τι μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Και θα το πούμε όμως αυτό αργότερα, τι πρέπει να προσέξουμε. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όσον αφορά την πληρότητα των απλών κλινών COVID και των ΜΕΘ, όπου νοσηλεύονται ασθενείς με κορονοϊό? Η πληρότητα των κλινικών είναι σχεδόν, οι κλινικές είναι σχεδόν γεμάτες, οι εφημερίες έχουν σταθερά υψηλό αριθμό εισαγωγών, από 40 μέχρι 70, παίζει ανάλογα με την εφημερία, και γενικώς οι κλινικές έχουν αυξηθεί, έχουμε 6 κλινικές COVID, οι οποίες είναι σχεδόν γεμάτες. Η μονάδα είναι επίσης τελώς γεμάτη και αυτό είναι το πρόβλημα του συστήματος υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η διαχείριση γίνεται με πολύ καλό τρόπο, πιστεύω, δηλαδή παρόλο που έχουμε μεγάλη πίεση, η διαχείριση είναι πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής θα καταφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πιστεύετε, κύριε Κότση, ότι περάσαμε την κορύφωση του τρίτου κύματος στη Θεσσαλονίκη και οδηγούμαστε προς αποκλιμάκωση? Έτσι φαίνεται ότι είμαστε τουλάχιστον σταθεροί, δηλαδή τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση των εισαγωγών. Αυτό είναι το κριτήριο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ούτε τα κρούσματα, ούτε ο αριθμός των κρουσμάτων, γιατί όπως γνωρίζετε, πολλοί κάνουν το self-test μόνοι τους και δεν το δηλώνουν αυτό το πράγμα. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε ακριβές κριτήριο από τον αριθμό των κρουσμάτων αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όμως έχουμε κριτήριο, ένα σταθερό κριτήριο είναι ο αριθμός των εισαγωγών. Και ο αριθμός των εισαγωγών στην πόλη μας είναι σταθερός το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν αυξάνει. Αυτό έχει σημασία για μας. Δηλαδή ότι τουλάχιστον φαίνεται να είμαστε σε αυτό το σημείο που δεν πάμε παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το Παπαγεωργίου πότε έχει γενική εφημερία ξανά? Είχε χτες. Και θα έχει ξανά το Πάσχα. Εφημερεύει το Πάσχα η κλινική μου πάλι. Αχ, το Πάσχα εφημερεύει η κλινική σας πάλι. Λοιπόν, σας ανησυχεί. Εγώ, ξέρετε, στις γιορτές και στις αργίες αρρωσταίνω. Δεν εργάσιμες μέρες ποτέ, κύριε καθηγητά. Σας ανησυχεί. Πολύ σκόσμο. Σας ανησυχεί η περίοδος του Πάσχα, όπου θα αυξηθούν οι κοινωνικές επαφές, ο συνωστισμός στο προάβλιο των εκκλησιών και φυσικά τα κορονοπάρτι? Φυσικά και μας ανησυχεί. Κυρίως το γεγονός ότι μείναμε στις πόλεις, δηλαδή ότι όλοι είναι στην πόλη αυτή τη στιγμή, θα αυξήσει τον αριθμό των ανθρώπων που θα συνωστιστούν. Και αυτό θα γίνει κυρίως στις εκκλησίες. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν να μην συνωστιστούμε πάρα πολύ στα προάβλια των εκκλησιών, να είμαστε τουλάχιστον σε μια απόσταση ο ένας από τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης θα πρέπει να προσέξουμε τις κοινωνικές μας επαφές του Πάσχα, γιατί αυτό θα φανεί 15 μέρες μετά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν οι κοινωνικές μας επαφές είναι οι σταθερές μας επαφές που έχουμε πάντα, δεν είναι πρόβλημα, αλλά αν δημιουργήσουμε μεγάλες παρέες, τότε αυτό το πράγμα θα φανεί σε επόμενες 15 μέρες και πρέπει να ξέρουμε ότι και καινούργιες μεταλλάξεις είναι πλέον εδώ και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Ναι, και δεν κατεβάζουμε τη μάσκα για να ασπαστούμε την εικόνα. Μπορούμε να προσκυνήσουμε, να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν χρειάζεται να φιλήσουμε εικόνες, νομίζω εγώ. Νομίζω ότι, πώς το λένε, η αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς μας είναι παντού. Δηλαδή πρέπει να είναι ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή ο σεβασμός απέναντι στο Θεό και στα θεία είναι γενικότερα μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου και αυτό το πράγμα πρέπει να μπορούμε να το δείξουμε με διάφορους τρόπους. Δεν είναι ανάγκη να το δείξουμε με συγκεκριμένους τρόπους που το κάνουμε πάντα. Ίσως πρέπει να αλλάξει λίγο και αυτό, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα στη μετάδοση του. Ναι, γιατί υπάρχει αυτό το. Αυτό είναι το παράδοξο, ότι είναι με τη μάσκα, την κατεβάζουν για να φιλήσουν εκεί που φίλησε ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό. Είναι, πιστεύω κι εγώ, δεν είναι ότι είμαι άπιστη. Πιστεύω και πολύ κιόλας. Αλλά αυτά είναι μερικά ζητήματα τα οποία είναι υπεράνω θρησκείας και πεπιθήσεων. Ένα από τα παράδεξα των ημερών, κύριε καθηγητά, που έχει κινητοποιήσει την αστήρευτη εφευρετικότητα των Ελλήνων, είναι η απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό, ενώ την ίδια ώρα οι ξένοι τουρίστες με αρνητικό τεστ ή εμβολιασμό μπορούν να έρθουν στη χώρα μας και να μετακινηθούν όπως θέλουν. Πιστεύετε πως είναι λάθος αυτή η απόφαση που ενδεχομένως θα εντείνει τη δυσαρέσκεια του κόσμου? Θα μπορούσαμε δηλαδή να μετακινηθούμε από νομό σε νομό όσοι έχουμε αρνητικό τεστ ή όσοι έχουμε εμβολιαστεί?
Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα όσοι έχουν εμβολιαστεί με πλήρη εμβόλιο ή και ακόμα και με το πρώτο εμβόλιο, επειδή ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών κάνουν αντισώματα στο πρώτο εμβόλιο, να θα μπορούσαν να μετακινηθούν πολύ εύκολα μεταξύ νομών και να μην δημιουργήσουν κανένα επιδημιολογικό πρόβλημα. Το θέμα για μένα είναι το τουρισμός. Δηλαδή, ο τουρισμός θέλουμε να ανοίξει. Καταλαβαίνω ότι η οικονομία είναι πολύ σημαντικό πράγμα, ειδικά η τουριστική οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά έτσι όπως πάει πάλι να ανοίξει, νομίζω ότι είναι προς λάθος κατεύθυνση. Τουλάχιστον από συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι η Ινδία, και από εκεί που μετακινούνται οι Ινδοί προς την Ευρώπη, πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δεχόμαστε ανθρώπους που έρχονται από το Ντουμπάι, γιατί πάρα πολύ συχνά οι Ινδοί μετακινούνται μέσω Ντουμπάι. Επίσης, δεν μπορούμε να δεχόμαστε ανθρώπους από την Αγγλία. Έτσι, η Ινδία είναι πάρα πολύ γνωστό ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την. Και πάρα πολλοί Ινδοί ζουν στην Αγγλία. Άρα, οι Άγγλοι θα κολλήσουν και οι Άγγλοι που θα έρθουν στην Ελλάδα και επίσης οι φοιτητές που είναι στο Λονδίνο και σε όλες τις πόλεις που θα γυρίσουν στην Ελλάδα, θα μας φέρουν πάρα και το καινούριο στέλεχος. Δηλαδή το ειδικό στέλεχος, το οποίο δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν είναι ένα στέλεχος το οποίο να είναι ανθεκτικό ακόμα και στα εμβόλια. Άρα αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή και όχι οι μετακινήσεις από νομό σε νομό στην Ελλάδα. Η ινδική μετάλλαξη στην οποία αναφερθήκατε κιόλας, όπως φαίνεται δεν γνωρίζουμε ακόμα, είναι πιο μεταδοτική, πιο επικίνδυνη, δεν έχουμε ακόμα τέτοια στοιχεία. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, αλλά από ό,τι ακούμε, και εμείς δεν ξέρουμε δηλαδή λεπτομέρειες, από ό,τι ακούμε πιθανό να είναι πιο ανθεκτική και πιο εύκολα να μεταδίδεται και πιο εύκολα. Βέβαια αυτό είναι δύσκολο να το πούμε, γιατί στην Ινδία επικρατούν και συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή ούτε οι υγειονομικές συνθήκες είναι καλές, υπάρχει τεράστιος συνωστισμός, υπάρχουν τεράστιες πόλεις και δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή, αλλά καλό είναι να προσέξουμε. Δεν υπάρχει λόγος να μην προσέξουμε. Μην κάνουμε το λάθος που κάναμε τα Χριστούγεννα, δηλαδή που όλοι από το εξωτερικό, από την Αγγλία, μας φέρανε το αγγλικό στέλεχος και είχαμε το επόμενο κύμα της πανδημίας, το τρίτο, γιατί φοβάμαι για το τέταρτο κύμα της πανδημίας που θα είναι στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βέβαια, έχουμε το καλό ότι το επόμενο χρονικό διάστημα μας έρχεται καλοκαίρι και αυτό δεν ευνοεί τον ιό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή ότι το καλοκαίρι ο ιός ελαττώνεται και αυτό φάνεται και από τις χώρες του νότιου ημισφαιρίου. Αλλά όπως βλέπετε στη Βραζιλία που δεν πρόσεξαν, είχαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα παρόλο το καλοκαίρι. Άρα ουσιαστικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτούς που θα δεχτούμε, δηλαδή στους ανθρώπους που θα δεχτούμε από το εξωτερικό. Μπορεί ο συνωστισμός της πόλης, της εκκλησίας και στα σπίτια αυτές τις ημέρες να οδηγήσει σε ένα τέταρτο κύμα που ενδεχομένως να απομακρύνει τελικά το άνοιγμα του τουρισμού? Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν αυτές τις μέρες έχουμε καινούργιες μεταδόσεις, ο ιός είναι εδώ δίπλα μας. Δεν έχει φύγει, δεν έχει εξαφανιστεί. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Βλέπετε, 400 στη Θεσσαλονίκη είναι περίπου τα μισά από τα κρούσματα που είχαμε τον Νοέμβρη, που ήταν τα μεγαλύτερα πικ. Ουσιαστικά, δηλαδή, μπορεί να πετύχουμε κάποιον δίπλα μας που να έχει τον ιό. Άρα, αν πετύχουμε αυτόν, θα κολλήσουμε όλοι. Άρα, μπορεί σε 15-20 μέρες να έχουμε ένα καινούργιο κύμα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν πιο προσεκτικοί γίνεται αυτές τις μέρες. Κύριε καθηγητά, η ινδική μετάλλαξη έχει εντοπιστεί στην Νότια Ελλάδα, στην Αττική δηλαδή, και νομίζω και στην Πάτρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε αν έχει φτάσει? Δεν έχουμε στοιχεία για τη Θεσσαλονίκη ότι έχει φτάσει η ινδική μετάλλαξη μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή, εφόσον υπήρξαν κρούσματα στην Ελλάδα, είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, πώς βλέπετε να προχωράει η εμβολιαστική διαδικασία και ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει για το AstraZeneca και που προφανώς εντείνει την επιφυλακτικότητα των πολιτών? Κοιτάξτε, η εμβολιαστική καμπάνια και γενικότερα ο εμβολιασμός νομίζω ότι προχωράει αρκετά καλά. Μετά τα πρώτα προβλήματα που είχαμε, που δεν υπήρχαν πολλά εμβόλια, φαίνεται ότι υπάρχουν εμβόλια αυτή τη στιγμή και προχωράει με σχετικά γοργούς ρυθμούς. Νομίζω ότι οποιοδήποτε εμβολιασμός αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε εμβόλιο είναι σημαντικό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι κάποια εμβόλια έχουν λίγο παραπάνω παρενέργειες από κάποια άλλα εμβόλια. Δηλαδή, ουσιαστικά ξέρουμε ότι το AstraZeneca έχει κάποια προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το κέρδος που έχουμε από αυτό το εμβόλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το γενικότερο πληθυσμό. Δηλαδή, επειδή στην ιατρική υπολογίζουμε με νούμερα, μπορούμε να υπολογίσουμε περίπου ότι αν εμβολιαστεί 1 εκατομμύριο άνθρωποι με το εμβόλιο της AstraZeneca, θα έχουμε
τουλάχιστον μπορεί να έχουμε τουλάχιστον έναν άνθρωπο ο οποίος θα παρουσιάσει θρόμβωση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γλιτώσουμε 3.000 ανθρώπους από το να πεθάνουν ή 3.000 ανθρώπους που να έχουν βαριά νόσηση, να το πω διαφορετικά, από την COVID. Άρα ουσιαστικά σε αυτή τη φάση σημασία έχει να έχουμε εμβολιασμό του πληθυσμού, πιστεύω, και, αυτό, και αυτή είναι η ορθή πολιτική. Από εκεί και πέρα, στον επόμενο εμβολιασμό, είναι πολύ σωστό ότι πρέπει να πάμε σε άλλα εμβόλια. Δηλαδή, στον επόμενο εμβολιασμό, εφόσον γνωρίζουμε αυτό το πράγμα, μπορούμε να πάμε σε εμβόλια τα οποία θα έχουν λιγότερες, έστω και μέχρι στιγμή δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές παρενέργειες στα άλλα εμβόλια. Οπότε, ουσιαστικά, να πάμε με εμβόλια τα οποία έχουν λιγότερες παρενέργειες. Πείτε μου λίγο τώρα, εγώ τη Δευτέρα, ας πούμε, που είναι να κάνω το εμβόλιο της AstraZeneca, να μεσολαβήσει μια εξέταση αίματος που να δείξει αν έχω την διάθεση για κάποιο επεισόδιο θρόμβωσης, αυτή την εξέταση αίματος, την ειδική εξέταση που γίνεται, που δείχνει σε τι κατάσταση είμαι? Δεν νομίζω ότι μπορεί να προβλεφτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία γίνεται οξέως σε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν προδιάθεση για εκεί. Δηλαδή δεν εξαρτάται από το τι έχεις πριν. Δηλαδή δεν μπορεί να δεις αν έχεις προδιάθεση σε θρόμβωση με κάποιο τρόπο και να μπορέσεις να το προβλέψεις ότι θα κάνεις θρόμβωση. Αντίθετα, μπορείς να το δοκιμάσεις μετά. Δηλαδή μετά τον εμβολιασμό, 3-4 μέρες μπορεί να κάνεις μια γενική αίματος. Αν τα αιμοκτάλια σου είναι φυσιολογικά, τότε δεν υπάρχει πιθανότητα να έχεις να εμφανίσεις αυτή τη θρόμβωση με χαμηλά αιμοκτάλια που εμφανίζουν οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της AstraZeneca. Άρα ουσιαστικά ίσως το μόνο που μπορούμε να συστήσουμε στους ανθρώπους είναι να κάνουν μια γενική αίματος 4-5 μέρες μετά την έναρξη του μετά τον εμβολιασμό και να προσέξουν επίσης και τα συμπτώματα. Δηλαδή αν έχεις κάποιο σύμπτωμα το οποίο μπορεί να πιστέψει ο άλλος ότι έχει θρόμβωση, ας πούμε θρομοφλεβίτιδα στα κάτω άκρα, θα παρουσιαστεί με πόνο, με είδημα, θα μπορεί να προκαλέσει πνευμονική εμβολία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να δώσουμε σημασία στα συμπτώματα. Αν έχεις ένα πολύ έντονο πονοκέφαλο 4-5 μέρες μετά το εμβόλιο και δεν περνάει με τίποτα, και αυτό μπορεί να είναι κάποιο σημάδι ότι έχεις πρόβλημα θρόμβωσης. Ουσιαστικά όμως έχει εμφανιστεί η παρενέργεια αυτή σε πάρα πολύ λίγους ανθρώπους και σε πολύ μικρές ηλικίες και σε γυναίκες. Άρα ουσιαστικά. Τα έχω όλα. Είμαι σε πολύ μικρή ηλικία. Είμαι γυναίκα. Όλα τα έχω. Μόνο πως τον φλεβίτη δεν έχω. Μόνο τέτοιο. Οπότε εντάξει. Θα πάω να το κάνω, κύριε καθηγητά. Κανονίστε όμως. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Σας θέλω alert τη Δευτέρα. Μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, alert. Δεν ξέρω τη Δευτέρα αν εφημερεύει το Παπαγεωργίου, αλλά alert. Λοιπόν, θα το έχουμε υπόψη μας. Ωραία. Τώρα, και σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πέρα από τον COVID, κανονικά πρέπει να το συζητάμε πιο συχνά, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την περίοδο του Πάσχα, αλλά ειδικά την περίοδο της νηστείας. Θέλω τις συμβουλές σας προς τους ακροατές μας, ως καθηγητής παθολογίας υπέρτασης. Τι πρέπει να προσέξουμε στο πασχαλινό τραπέζι, καθώς για κάποιους έχει προηγηθεί αυτό που είπαμε, μια περίοδος νηστείας, και για άλλους όχι? Γενικώς τις μέρες που κάνουμε υπερβολική κατανάλωση φαγητού και ποτού είναι δυνατόν να εμφανίσουμε διάφορα προβλήματα. Πολύ συχνά τις μέρες αυτές τα νοσοκομεία μας γεμίζουν από ασθενείς που έχουν είτε φράγματα είτε παγκρεατίτιδα. Η παγκρεατίτιδα συνήθως προκαλείται από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να καταναλώσουμε φυσιολογικές ποσότητες τόσο αλκοόλ όσο και λιπαρών. Επίσης τα εμφράγματα είναι πάρα πολύ συχνά λόγω της υπερβολικής ποσότητας φαγητού που τρώμε. Γενικώς μια οξία κατάσταση που μπορεί να προκληθεί είναι από την πίεση του οργανισμού μας σε μια κατάσταση η οποία δεν είχε συνηθίσει τις προηγούμενες μέρες. Άρα ουσιαστικά είναι ένα στρες που προκαλούμε στον οργανισμό μας, η πολύ υπερβολική κατανάλωση φαγητού και ποτού. Άρα πρέπει αν μπορέσουμε να είμαστε πιο λογικοί σε αυτό που θα καταναλώσουμε τη μέρα του Πάσχα. Μέτρο. Από όλα αλλά μέτρο. Σωστά, από όλα αλλά μέτρο. Πόσα αυγά? Τα αυγά δεν είναι, πιστεύω, το πρόβλημα. Δεν είναι και τίποτα. Το πρόβλημα είναι με πολύ μεγάλη κατανάλωση λιπαρών και αλκοόλ. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να ευχηθώ καλή ανάσταση σε εσάς και την οικογένειά σας και την κανονική, αλλά και όλη την οικογένεια, την υγειονομική. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εσείς σε αυτές τις θέσεις όλες τις ώρες, για να είμαστε όλοι οι υπόλοιποι ασφαλείς με κάποιον τρόπο. Ευχαριστώ και εγώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλό Πάσχα.